αρχηγούς, είναι μια μάστιγα στην εποχή μας, αποφασίσαμε να διερευνήσουμε το ποσοστό των μαθητών του σχολείου μας που καταναλώνουν είτε περιστασιακά είτε συστηματικά φλούχα ποτά. Πιο κάτω παρουσιάζουμε ορισμένα από τα ενδιαφέροντα αποτελέσματα της έρευνάς μας. Η επόμενη ερώτηση ήταν σε ποια ηλικία οι μαθητές του σχολείου μας έχουν καταναλώσει αλκοόλ για πρώτη φορά. Το 14% απάντησε ότι έχουν καταναλώσει αλκοόλ για πρώτη φορά σε ηλικία 11 ετών. Το 13% σε ηλικία 12 ετών, το 15% σε ηλικία 13 ετών, το 26% σε ηλικία 14 ετών, το 18% σε ηλικία 15 ετών, το 11% σε ηλικία 16, 3% σε ηλικία 17 ετών και κανένας δεν είπε πως έχει καταναλώσει αλκοόλ όταν ήταν 18 ετών. Άρα όλοι οι μαθητές ήταν ανήλικοι. Εδώ να πούμε ότι το 27% των μαθητών που ήταν σε ηλικία του δημοτικού όταν δοκίμασαν για πρώτη φορά τον αλκοόλ, με ηλικία 11 και 12 ετών. Ποτό για να συνέλθει από το μετρήσιμο της θεσμής νύχτας, τουλάχιστον κάθε μήνα. Γιατί πίνουν συνήθως οι μαθητές. 61% είπαν για διασκέδαση, 23% για κάποιον άλλο λόγο, 3% γιατί με αφήνουν οι γονείς μου, 9% γιατί με χαλαρώνει και 4% γιατί όλοι οι φίλοι μου πίνουν. Το 4% μας δείχνει ότι συνήθως οι νέοι παρασύρονται από τους φίλους, αλλά και το 3% ένα μικρό ποσοστό γιατί με αφήνουν οι γονείς μου. Και στους ενήλικες με αποτέλεσμα, όσον αφορά τα τροχαία δυστυχήματα ανάμεσα στους νέους, ένα μεγάλο ποσοστό να οφείλεται σε αυτή την εμπειρία.